Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Sky και στο Survivor Panorama. Με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά λόγω επικαιρότητας και το κατανοείτε. Καλώς σε βρήκα. Καλωσορίζω τον Ορέστη Τσάνγκ. Σαφώς παρακολουθήσατε όλοι μαζί με εμάς, όπως και εμείς μαζί σας, την κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς βγαίνουμε τώρα στην εκπομπή μας με καλεσμένο τον Ορέστη. Είχαμε στην καρέκλα εδώ δίπλα στον Ορέστη καλεσμένη και την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Ωστόσο όμως θεωρήσαμε ότι επειδή δεν έχει ξαναέρθει στην εκπομπή μας, είναι καινούριο πρόσωπο, δεν θέλαμε να την περιορίσουμε χρονικά και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη φορά που θα μπορεί και εκείνη να έχει άπλο το χρόνο να σχολιάσει όλα όσα γίνονται. Ορέστη μου, είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι. Τώρα είμαι καλύτερα που σε βλέπω για ακόμα μία φορά εδώ στο στούντιο του Survivor Panorama και είμαι χαρούμενος κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ στην εκπομπή σου. Και εμείς, γιατί ξέρουμε ότι εκτός από ένας πολύ καλός παίκτης, ήσουν και ένας εξαιρετικός σχολιαστής. Και επειδή σήμερα ο χρόνος της εκπομπής μας είναι αρκετά περιορισμένος, δεν θέλω να φάμε πολύ έτσι χρόνο σε κουβέντες και φλιαρίες. Θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα τι έγινε χθες στην αποχώρηση του Κώστα Κοκκινάκη. Και θέλω μετά το σχόλιο σου, στο κατά πόσο θα επηρεάσει την εξέλιξη του παιχνιδιού αυτή η αποχώρηση. Και να το πω και σε εσάς, έχουμε ωραιότατο αποκλειστικό τις πρώτες δηλώσεις του Κώστα Κοκκινάκη. Είναι πολύ μεγάλο υλικό, είναι πάνω από ένα τέταρτο υλικό. Δεν θα το παίξουμε όλο σήμερα, θα σας δώσουμε μια γεύση του τι θα ακούσετε ουσιαστικά αύριο στην ολοκληρωμένη πρώτη συνέντευξη του Κώστα Κοκκινάκη μετά την αποχώρηση του από το Survivor.